Ο πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζεται με μεγάλη ένταση, αγριότητα και πολλαπλέ απολύε μεταξύ των εμπολέμων, ενώ σε 12 ημέρε θα κλείσει ένα χρόνο από την έναρξή του. Μια εξέλιξη μη αναμενόμενη από το σύνολο των διεθνών μέσων μαζική ενημέρωση. Πριν από λίγε ημέρε είχαμε το χτύπημα με ρωσικό μη επανδρομένο σκάφο USV σε γέφυρα έξω από την Οδυσσό, γεγονό που από ό,τι φαίνεται προκάλεσε μια περίπου ανάλογη απάντηση από πλευρά Ουκρανών. Παρά του ισχυρισμού ότι μιλάμε για χρήση jet drones, τα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με συμβατικό κινητήρα, ωστόσο λόγω τη μεγάλη του μάζα υποδηλώνεται ότι τα drones φέρουν ένα μεγάλο πλικό φορτίο. Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημε δηλώσει σχετικά με τη χρήση τέτοιων drones στο έδαφο τη Ουκρανία, ωστόσο έγινε γνωστό νωρίτερα ότι οι ένοπλες δυνάμει τη Ουκρανία αναπτύσσουν όντω drones ικανά να μεταφέρουν μεγάλε εκρηκτικέ γομώσει για να προκαλέσουν σοβαρέ ζημιές. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 20.000 Ουκρανοί και ξένοι υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στις νέες ταξιαρχίες επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανοιχτέ πηγέ, σχεδιάζεται να σχηματιστούν συνολικά οκτώ ταξιαρχίε εθελοντών, οι οποίε υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικέ και ειδικέ επιχειρήσει. Ο ακριβή αριθμό των προσληφθέντων στρατιωτικών και εθελοντών δεν είναι γνωστό, ωστόσο είναι γνωστό ότι από τι περισσότερε από 20.000 αιτήσει που υποβλήθηκαν, σχεδιάζεται να γίνει ειδική επιλογή. Η κυβέρνηση Biden και το ΝΑΤΟ είναι γνωστό ότι προβαίνουν τώρα σε μία από τι πιο τολμηρέ κινήσει του, δηλαδή να προμηθεύσουν με κατάλληλα οπλικά συστήματα και μέσα την Ουκρανία, έτσι ώστε η τελευταία να επιτεθεί κατά των ρωσικών δυνάμεων τη Κρυμαία με σκοπό την ανακατάληψή τη από το 2014. Λαμβάνοντα υπόψη τα παραπάνω, η εκτίμησή μα είναι ότι οι λόγοι για του οποίου οι ΗΠΑ-Ουκρανία επιθυμούν να επιτεθούν στην Κρυμαία είναι οι εξή. Πρώτον, είναι πρωταρχική σημασία η ελάφρυνση του μετόπου στον Ντον μετά την κατάληψη από τι ρωσικέ δυνάμει του Σολεντάρ και την κίνησή του προ το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ. Δεύτερον, για λόγου ηθικού του ουκρανικού λαού και των ανώπλων δυνάμεων τη χώρα στο εσωτερικό, αλλά και για τι σύμμαχε χώρε, είναι δέον όπω μετά την κατάληψη τη Χερσόνα επιχειρηθεί και η κατάληψη τη Κρυμαία, η οποία εφόσον ευωδοθεί θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για την έκβαση του πολέμου. Τρίτον, τέλος επιθυμούν να προλάβουν μια νέα ρωσική επίθεση είτε προ Σούμι Χάρκοβο είτε προ Κίεβο από του Ρώσου, αφαιρώντα έτσι την πρωτοβουλία των κινήσεων από αυτού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.